Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση που η πρωτοβουλία αυτή έγινε μετά από παρότρινση αρκετών συναδέλφων που βρίσκονται στην αίθουσα μέσα. Η πρωτοβουλία αυτή προήλθε μετά από προτροπή αρκετών προέδρων του Δήμου Εορδαίας για μία συνάντηση ανταλλαγής απόψεων. Διανύσαμε 4 μήνες από 1η Σεπτέμβρη μέχρι και τέλη του χρόνου. Ξεκινάει μια καινούργια χρονιά. Θεωρούμε η επόμενη τετραετία πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι με γνώμονα την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Θα καταθέσουμε τις απόψεις μας για το πρώτο αυτό διάστημα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα στη λειτουργία την δική μας σε σχέση με την Δημοτική Αρχή και με τους υπαλλήλους του Δήμου, γιατί μην ξεχνάμε, ο θεσμός των κοινοτήτων πλέον είναι ένα όργανο μέσα στον Δήμο Εορδαίας ξεχωριστό. Εκφράζουμε κοινωνία, πολλοί από τους υπαλλήλους ακόμη μας αντιμετωπίζουν ως οι πρόεδροι που ήταν, ας πούμε, στον Καποδίστρια, στον Καλλικράτη, ενώ ο Κλισθένης έχει φέρει διαφορετική λειτουργία. Αυτό μεταξύ μας θα ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, θα καταθέσουμε τους προβληματισμούς μας, όλα αυτά θα συλλεγούν, θα δοθούν στον Δήμαρχό μας με προβληματισμούς, πώς μπορούμε και εμείς να μπούμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα διανύσει ο Δήμος μας λόγω της απολιγνητοποίησης, να αποφορτιστεί η Δημοτική Αρχή και να μπορέσουμε και εμείς να μπούμε σε αυτό το γρανάζι που λέγεται λειτουργία Δήμου Εορδαίας και καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Ενδεχομένως να συστήσετε ένα άτυπο όργανο όλων των προέδρων. Αυτό θα προκύψει, αν το θέλουν οι συνάδελφοι, μπορεί να προκύψει, γιατί υπάρχουν και προβληματισμοί και σε κεντρικό επίπεδο, εάν στην περιφέρεια πρέπει να εκπροσωπούμαστε στην ΠΕΔ, υπάρχουν τέτοιοι προβληματισμοί. Αυτό όμως θα είναι μια απόρρεια του διαλόγου που θα προκύψει τώρα με τους συναδέλφους και αν θεωρηθεί σκόπιμο μπορεί να κάνουμε και αυτό το βήμα. Χρειάζεται να κάνετε ένα άτυπο όργανο να συντονίσετε τις δυνάμεις σας. Είναι η πρώτη συγκέντρωση που κάνουμε εδώ πέρα όλοι μαζί, Πρόεδρε. Θα κάνουμε ένα γενικό απολογισμό τετραμήνου μέχρι τώρα κατάσταση που υπάρχει εδώ στην εργασία μας με τον Δήμο Εορδαίας. Θα συζητήσουμε κατά πρώτο ρόλο την καθημερινότητα, τα προβλήματα της καθημερινότητας και κατά δεύτερο ρόλο για τη μεταλλητική εποχή. Χρειάζεται να δούμε την καθημερινότητα στα χωριά μας. Το πιο βασικό στοιχείο είναι αυτό. Η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα. Το θεωρώ δηλαδή προσωπικά εγώ στο Δήμο Πενταβρίου το πιο βασικό. Τα προβλήματα σε μια κοινότητα είναι η καθημερινότητα. Mm-hmm. Αποκομιδή των σκουπιδιών, φωτισμός, όλα αυτά. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε μια μικρή κοινωνία, σε μια μικρή κοινότητα. Και αυτά πρέπει να τα δούμε. Ενδεχομένως να κάνετε ένα άτυπο όργανο προέδρων, να έχετε ένα συντονιστικό, να μπορείτε να συνομιλείτε σε συλλογικό επίπεδο. Δεν ξέρω, θα το δούμε σήμερα. Θα πάρουμε τις αποφάσεις και θα δούμε στα πράξεις. Φυσικά και είναι πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Φωτισμός, απορρίμματα, όλα αυτά. Φωτισμός και καθαριότητα. Βασική προϋπόθεση καθαριότητα. Τι ζητούν οι πολίτες από τον Πρόεδρο? Καθαρό χωριό. Καθαρό χωριό. Και άπλητο φωτισμό. Χρειάζεται να γίνει και ένα άτυπο όργανο που να μπορείτε να μιλάτε όλοι μαζί. Θέλω να πιστεύω, ναι, ότι και η σημερινή συγκέντρωση προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Για να έχουμε, αν καταφέρουμε να έχουμε και εκπροσώπηση στην ΠΕΔ και στην περιφέρεια, θα το δούμε στην πορεία όμως με τις απόψεις των συναδέλφων εδώ. Και αν χρειαστεί θα συσταθεί και ένα άτυπο όργανο. Καθημερινότητα είναι το πρόβλημα που καλείτε να αντιμετωπίσετε. Ναι. Απορρίμματα, φωτισμό στο χωριό. Φωτισμό στο χωριό, ναι. Έχουμε διάφορα προβλήματα. Χωρίς χρήματα είμαστε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να βοηθηθούμε και από εδώ. Ενδεχομένως χρειάζεται και ένα άτυπο όργανο όλων των προέδρων για να μπορείτε να κουβεντιάζετε, να έχετε εκπροσώπηση. Φυσικά χρειάζεται όλοι να γνωριστούμε και όλες πρώτα από όλα που γίνεται αυτό σήμερα. Και να δούμε και τις απόψεις μου και τα προβλήματα όλων των χωριών, των τοπικών κοινοτήτων.
μάλλον που έχει φύγει ο κόσμος. Έχει φύγει ο κόσμος. Υπάρχει, βέβαια. Δεν, τουλάχιστον η δικιά μου την κοινότητα που δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε καλλιεργία στην υγεία, είμαστε λίγο απομακρυσμένοι από το κέντρο, σπηλιά μιλάμε. Αυτά είναι τα προβλήματα και αυτό που είπα και οι συνάδελφοι εδώ, ότι δεν υπάρχει χρήμα. Είμαστε σχεδόν τώρα 6 μήνες που περιμένουμε να πάρουμε την παγία για να έστω να αλλάξουμε δύο λαφτές. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αλλά αυτή τη στιγμή μαζευτήκαμε εγώ και το θεωρώ πολύ σωστό. Στην πρώτη φάση είναι θέμα γνωριμίας, να γνωριστούμε όλοι οι πλευροί, να ακουστούν απόψεις, να ακουστούν τα προβλήματα από κάθε χωριό χωριστά. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την καθημερινότητα, το πράσινο, τη λειτουργία και, και να συγκροτημένα. Βάλουμε κάποια θέματα κάτω, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Βέβαια, σε συνεργασία με τον Δήμο, γιατί είναι νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα, εγώ αυτό θεωρώ, και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο ορθολογικά. Μετά από τόση εμπειρία, η καθημερινότητα είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι χαρά μας που θα γίνει αυτό το όργανο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να εκφράσουν όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων τα προβλήματά τους και πρέπει να έχουμε μια φωνή ενωμένη για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που τρέχουμε κάθε μέρα στις κοινότητες μας. Ποιο είναι το πρόβλημα μας που πρέπει το να λύσουμε? Το πρόβλημά μας, τα σκυλιά. Αδέσποτα σκυλιά. Είναι το βασικότερο πράγμα για μας. Τα σκυλιά. Έχουμε τρία σκυλιά. Κάθε γυναίκα που πάει στο φαρμακοποιείο ή στο παντοπολείο, οπουδήποτε πάει, παίρνει μια μαγκούρα και κρατάει να πάει να γλιτώσει, να μην τη δαγκάσουν. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα Δημοτική Αρχή. Τα προβλήματα των κοινοτήτων είναι γνωστά, έχω την εντύπωση ότι τα γνωρίζει η Δημοτική Αρχή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η θητεία της νέας Δημοτικής Αρχής θα είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη, στην οποία δημιουργήθηκαν προβλήματα τα οποία δεν βρήκαν λύση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα τα πάμε καλύτερα. Είναι η πρώτη συνάντηση που γίνεται με αυτό το χαρακτήρα από τους Προέδρους. Το σημαντικό είναι να μην λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά και να ενώσουμε δυνάμεις. Εσείς δεν έχετε καθημερινότητα στο κόμμα, όχι, αλλά έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δικό μας το στοίχημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Μακάρι να είχαμε να αλλάξουμε 5 λάμπες. Δυστυχώς πρέπει να κατασκευάσουμε χωριό, να δημιουργήσουμε χωριό. Και αυτό είναι το στοίχημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις και θα έχουμε αίσιο δράση.